Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχουμε στην πραγματικότητα έναν προϋπολογισμό στον αέρα. Έχουμε έναν προϋπολογισμό που ξέρουμε ότι δεν έχει συμφωνηθεί με την Τρόικα που το επισήμανε ο ίδιος ο Όλι Ρεν. Άρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το φορολογικό, δεν ξέρουμε άμα θα υπάρχουν νέα μέτρα. Έχουμε όμως και έναν προϋπολογισμό που θα έχει πολλές άλλες αναθεωρήσεις, γιατί αυτό είναι το νέο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν εμείς του ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε για το δημοκρατικό έλλειμμα, τη συρρήκνωση της δημοκρατίας, λέμε και αυτό, ότι κάτι που θα έπρεπε να ήταν κορυφαία στιγμή που συζητάμε για το κοινωνικό μοντέλο του προϋπολογισμού, το αναπτυξιακό μοντέλο, δεν είναι αυτό. Αλλού παίρνονται οι αποφάσεις, αλλού γίνονται οι βασικές συζητήσεις και θα το δούμε αυτό στους επόμενους μήνες όταν θα έχουμε αυτές τις αναθεωρήσεις. Αναθεωρήσεις θα έχουμε όμως και αν πέσουν έξω οι προβλέψεις. Γιατί το 0,6% πρόβλεψη για την ανάπτυξη, αν δεν μας βγει, αν δεν βγει για τη χώρα, καταλαβαίνετε ότι όλοι οι άλλοι αριθμοί πηγαίνουν πίσω. Και ήδη οι σύμβουλοι της κυρία Μέρκελ στη τελευταία έκθεσή τους στο Δεκέμβρη λένε για μείον 1,5. Ο ΩΣΑ δεν είναι όσο αισιόδοξος είναι η κυβέρνηση. Επιτρέψτε μου έτσι να αρχίσω με τις διεθνείς εξελίξεις. Και αρχίζω με αυτό όχι γιατί είναι η συνηθισμένη πρακτική, αλλά επειδή από την αρχή εμείς του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε πει ότι έχουμε να κάνουμε με μια παγκόσμια κρίση, ενώ οι δικοί σας οι διανοούμενοι, οι σύμβουλοι, λέγανε ότι για τη μικρή Ελλάδα που πρέπει να βάλει τη χώρα σε τάξη και ξεχνούσε όλο αυτό το πλαίσιο. Και γι' αυτό λέγαμε εμείς ότι η διαπραγμάτευση πρέπει να είναι σε μια κρίση που έχει εθνικά συμπτώματα και άρα πρέπει να υπάρχουν υπερεθνικές λύσεις. Όλες οι εκθέσεις των τελευταίους 3 μήνες για την παγκόσμια οικονομία μιλάνε για αστάθεια και για διακυμάνσεις στο χαμηλό όριο του οικονομικού κύκλου. Ακόμα και στις χώρες που έχουν καλύτερες επιδόσεις στην ανάπτυξη, όπως η Αμερική, αυτές συνοδεύονται από αύξηση των ανισοτήτων, δηλαδή το ίδιο μοντέλο που είχαμε. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ανησυχία παγκοσμίως, τι θα γίνει όταν θα χαλαρώσει η νομισματική χαλάρωση της Αμερικής και της Βρετανίας και αν θα μπορεί να αντέξει το σύστημα σε αυτή την εποχή. Και γι' αυτό το καταστημένο ανησυχεί. Θέλω να σας επισημάνω την ομιλία του Λάρι Σάμερς πριν από 1 μήνα. Αν κάποιος παγκοσμίως είναι αντιπρόσωπος του καταστημένου, είναι ο Λάρι Σάμερς, πρώην πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ, ο άνθρωπος που εμπόδισε τις ρυθμίσεις των αγορών παραγόγων και έχει ευθύνη για την κρίση, αλλά συγχρόνως ο άνθρωπος που ως καταστημένο λέει στους δικούς τους αυτό που θέλουν, χρειάζονται να ξέρουν, κύριε Πρωθυπουργέ, και όχι αυτό που θέλουν να ακούσουν. Γιατί είναι η ελίτ στην Ελλάδα, κινδυνεύει αυτή τη στιγμή από αυτό. Δεν λέω για τους άμεσους συνεργάτες σας. Λέω γενικά για τη διανόηση, για τους πανεπιστημιακούς. Ότι πολύ συχνά φοβάμαι ότι οι συμβουλές που σας δίνουν δεν είναι αυτές που χρειάζεται να ξέρετε, αλλά αυτές που είναι αρεστές, και αυτό είναι επικίνδυνο και για τη δικιά σας στρατηγική. Τι είπε ο Λάρι Σάμερς λοιπόν? Είπε ότι παγκοσμίως περιμένουμε στασιμότητα τα επόμενα χρόνια. Και το ενδιαφέρον έχει γιατί το λέει αυτό. Και ακούστε με εδώ, κύριοι και κυρίες βουλευτές του ΚΚΕ, κύριοι συνάδελφοι, γιατί το λέει. Το λέει όχι γιατί δεν υπάρχει αρκετή ζήτηση στην παγκόσμια οικονομία, αλλά λέει ο Λάρι Σάμερς κάτι που φτάνει στα όρια του μαρξισμού. Τι λέει λοιπόν? Ότι όλη την προηγούμενη περίοδο είχαμε υπερβάλλουσα αποταμίευση και όχι αρκετές επενδυτικές ευκαιρίες. Δηλαδή πιάνει αυτό που λένε οι αριστεροί οικονομολόγοι για την κερδοφορία του κεφαλαίου, ότι δεν υπάρχουν αρκετές επενδυτικές ευκαιρίες στο σύγχρονο καπιταλισμό. Και αμφισβητεί ο κύριος Σάμερς όχι μόνο την ποιότητα της ανάπτυξης πριν από την κρίση, όπου η ανάπτυξη φαινόταν καλύτερη γιατί είχαμε κερδοσκοπικές φούσκες, αλλά και την ανάπτυξη που θα έχουμε μετά από την κρίση. Ότι θα έχουμε μικρά κερδοσκοπικά
φαινόμενα που δεν θα είναι μια βιώσιμη ανάπτυξη. Γι' αυτό, κύριοι και κύριοι συνάδελφοι, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναβάζει θέμα για τους συνεταιρισμούς ή ξαναβάζει θέμα για τράπεζες ειδικού σκοπού, όταν βάζει ακόμα θέμα για αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρήσεις, δεν είναι επιστροφή στο παρελθόν, δεν είναι ότι είμαστε με το κρατισμό, είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι η απάντηση πρέπει να πάρει υπόψη ότι το νεοφιλελεύθερο μοντέλο απέτυχε. Και αυτό σας το λένε να ανησυχείτε ακόμα και αντιπρόσωποι από το κατεστημένο. Σας λένε λοιπόν ότι πρέπει να έχετε νέες ιδέες, νέες σκέψεις, πώς θα πω, και αυτό δεν το κάνετε. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά στην κρίση στην Ευρωζώνη τώρα, με την αστάθεια και τις αποκλίσεις, που έχουμε γενικά μια στασιμότητα, όπου μερικές χώρες, όπως η Γερμανία, πάει λίγο καλύτερο από τις άλλες χώρες. Και επιτρέψτε μου δύο επισημάνσεις που θα τις χρειαστώ λίγο παρακάτω. Η μία είναι η συνεχιζόμενη μακροοικονομική ανισορροπία, όπου η Γερμανία τώρα έχει πλεόνασμα όχι το 4 και το 6, το 4% που επιτρέπεται, αλλά το 6%. Και επιτρέψουμε την επισήμανση ότι ο χαμηλός πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Γερμανίας και της Ελλάδας, που προβλέπει ο προϋπολογισμός μείον 0,4% και μετά μείον 0,8%, είναι επικίνδυνος, όπως θα θέλω να σας αναλύσω. Γιατί είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα που σας λέω? Γιατί όλο το success story στην πλευρά της ανάπτυξης που έχετε προσπαθήσει να επιχειρηματολογήσετε είναι στον αέρα. Γιατί έχετε πει ότι η ανάπτυξη θα έρθει από τον ιδιωτικό τομέα, ότι θα το αφήσουμε να κάνει ο ιδιωτικός τομέας να πάρει τις αποφάσεις, και γι' αυτό μειώνουμε τους μισθούς, γι' αυτό μειώνουμε τις συντάξεις, γι' αυτό συρρυκνώνουμε το κοινωνικό κράτος. Και θέλω να σας μιλήσω για δύο θέματα, για τον πληθωρισμό και την ανταγωνιστικότητα, που δεν μίλησα επέρυσι. Αλλά θέλω να επισημάνω ότι τα τρία πράγματα που αναπτύξαμε επέρυσι στο προϋπολογισμό, και τα τρία ισχύουν. Ισχύει δηλαδή ότι έχουμε την κατάρρευση του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώνει τα επιτόκια, αυτό δεν επιδρά στις χώρες του Νότου, αυτό ισχύει ακόμα. Ισχύει ακόμα τα ισορρευμένες απώλειες από τα λάθη για τους πολλαπλασιαστές. Και θα γίνει εδώ, είμαι σίγουρος, μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Παίρνουμε νέα μέτρα, δεν παίρνουμε νέα μέτρα. Εμείς τα λέμε με αυτά, ότι παίρνετε νέα μέτρα, εσείς λέτε, θα πείτε ότι αυτά τα έχουμε ήδη ψηφίσει. Εμείς λέμε ότι θα πάρετε και νέα μέτρα, ίσως εσείς τα λέτε, δεν θα μας αναγκάσετε, είναι μόνο θεσμικά. Δεν είναι αυτό το κυρίαρχο. Το κυρίαρχο είναι ό,τι μέτρα είναι, είτε τα ψηφίσατε πριν, είτε είναι νέα, αυτά προστίθονται στην ήδη συσσωρευμένη απώλεια που έχουμε. Άρα δουλεύει φυσιακά, ανεξαρτήτως άμα είναι νέα, όπως λέμε εμείς και εσείς λέτε ότι δεν είναι. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Και το τρίτο πράγμα που είπαμε πέρυσι και ισχύει και δεν θα το αναπτύξω, είναι η αποτυχία της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών, όπου ακόμα δεν υπάρχει ρευστότητα στην οικονομία. Και όχι μόνο αυτό, ακόμα πιέζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για απομόχλευση, να μειώσουν δηλαδή πόσο δανείζουν, και αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την πραγματική οικονομία. Το δικό σας το οικονομικό μοντέλο, η ανάπτυξη 0,6, μέσω από τις εξαγωγές και μέσα από τις ιδιωτικές επενδύσεις. Τι λέει το Δουνουτού και τι λέτε εσείς? Εσείς μιλάτε για success story, γιατί έχει βελτιωθεί το ισοζύγιο πληρωμών. Τι λέει το Δουνουτού στην τελευταία έκθεση, το World Economic Outlook του Οκτωβρίου, λέει ότι η βελτίωση σε χώρες όπως την Ελλάδα και την Ιρλανδία δεν είναι δομική βελτίωση, είναι κυκλική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν ξαναρχίσουμε να έχουμε ανάπτυξη, θα έχουμε πάλι πρόβλημα στο ισοζύγιο πληρωμών. Ότι δεν είναι μια μόνιμη βελτίωση που είναι από αυτό που λέτε εσείς, στις δομικές, στις διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά είναι μόνο επειδή είναι τόσο μεγάλη ύφεση ότι δεν έχουμε εισαγωγές, και μόλις υπάρχει ανάπτυξη θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και υπάρχουν τρεις πτυχές αυτού του προβλήματος.
Το πρώτο είναι αυτός ο πολύ χαμηλός πληθωρισμός που σας ανέφερα στην αρχή. Τώρα θα μου πείτε γιατί είναι κακό. Άμα μας ακούει ο κόσμος από έξω θα πει, μα δεν είναι καλό να μειώνεται συνεχώς ο πληθωρισμός και να έχουμε χαμηλότερες μισθές, χαμηλότερες τιμές. Είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτό ήταν το κυρίαρχο στην κρίση τη δεκαετία του 30. Γιατί όταν ο πληθωρισμός της Γερμανίας είναι 1,3 που είναι τώρα, εμείς για να κερδίσουμε ανταγωνιστικότητα πρέπει να έχουμε αρνητικό πληθωρισμό. Και αυτό έχει τουλάχιστον 4 συνέπειες. Η πρώτη συνέπεια είναι ότι πρέπει να μειώσεις τους ονομαστικούς μισθούς, που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα για τους εργαζόμενους και εργαζόμενες ψυχολογικά. Δεύτερον, ότι ο κόσμος σταματάει να κάνει αγορές, γιατί άμα πέφτουν οι τιμές τώρα, μπορεί να πέσουν και οι τιμές ακόμα περισσότερο τον άλλο μήνα, άρα καθυστερείς να κάνεις τις αγορές. Το τρίτον, ότι αυξάνεται το πραγματικό επιτόκιο δανεισμού. Αν έχεις ένα δάνειο με 10% ονομαστικό επιτόκιο και είναι μείον 2% ο πληθωρισμός, είναι 12% το πραγματικό επιτόκιο. Και το τέταρτο είναι ότι αυξάνει το χρέος, γιατί μειώνεται το ονομαστικό ΑΕΠ και άρα το χρέος γίνεται μεγαλύτερο πρόβλημα. Όπως ισχύει και ένα νοικοκυριό. Ένα νοικοκυριό, αν έχει ένα δάνειο για το σπίτι, θέλει πληθωρισμό. Δεν θέλει να έχει από πληθωρισμό, γιατί το πραγματικό κόστος αυξάνεται. Αυτό είναι το ένα, η μία πτυχή. Η δεύτερη πτυχή είναι ότι το ίδιο το Δουνοτού λέει ότι η στρατηγική σας δεν δουλεύει. Λέει ότι μπορεί να έχετε κερδίσει ανταγωνιστικότητα 8% με όρους κόστους, αλλά μόνο 4% με όρους τιμών. Και άρα λέει θέλετε άλλη 15% μείωση των ονομαστικών μισθών και αυτό μπορεί να πάρει και μέχρι 15 χρόνια για να περάσει στις τιμές. Λέει δηλαδή το Δουνουτού αυτό που λένε όλοι οι οικονομολόγοι, ότι μέσα σε μια ύφεση να ξανακερδίσεις την ανταγωνιστικότητά σου παίρνει πάρα πολλά χρόνια αν δουλέψεις ποτέ. Αλλά το τρίτο και ίσως το πιο σημαντικό είναι τα συνεχιζόμενα πλεονάσματα της Γερμανίας, που έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Και τι λέει τώρα η Γερμανία, ωραία. Δεν μπορούν να πάρουν ο Νότος περισσότερες εισαγωγές, άρα εγώ θα εξάγω σε κάποιους άλλους τρίτους και εσείς ο Νότος θα είσαστε σε ισορροπία. Αυτή είναι η νέα στρατηγική. Μόνο που αυτό έχει δύο πολύ μεγάλα προβλήματα. Γιατί όπως έχει γράψει ο Wolf στο Financial Times, όταν έχει πλεονάσματα μια μεγάλη οικονομία, σημείωσε το αυτό κύριε Σαχινίδη για την ομιλία σας, όταν είναι μια μεγάλη οικονομία έχει πλεονάσματα, τι σημαίνει αυτό, δεν εξάγει μόνο προϊόντα, εξάγει χρεοκοπία και ανεργία σε άλλες χώρες. Ξέρετε γιατί δεν έχει Χρυσή Αυγή η Γερμανία, γιατί έχει εξαγάγει την ανεργία της σε άλλες χώρες. Τώρα τι λέει η Γερμανία, πρώτον θα έχω εγώ τώρα πλεόνασμα με τρίτες χώρες και άρα είμαι ανεύθυνη παγκοσμίως, δεν με νοιάζει εμένα, ας εξάγω τώρα ανεργία σε τρίτες χώρες και εσείς θα είσαστε σε ισορροπία, αλλά προσέξτε σε τι ισορροπία θα είσαστε, με πολύ υψηλό ευρώ. Γιατί αν συνεχίζει η Γερμανία να έχει πλεόνασμα, σημαίνει ότι το ευρώ είναι ισχυρό νόμισμα και είναι ένας άλλος λόγος γιατί δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Τι σημαίνουν όλα αυτά για το προϋπολογισμό? Σημαίνουν αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι έπρεπε να αρχίσουμε τη διαπραγμάτευση για την οικονομική και τη χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο θέλετε να διαπραγματευτούμε και να συζητήσουμε για επιμέρους κομμάτια της πολιτικής μας, αλλά να μην συζητήσουμε για το κυρίαρχο. Τι Ευρώπη είναι αυτό, γιατί ο Νότος όλοι προβλέπουμε στασιμότητα για τόσα χρόνια. Αυτό δεν είναι το κυρίαρχο που έπρεπε να διαπραγματευτείς. Δεν έπρεπε να διαπραγματευτείς, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, με βάση τη Συμφωνία του Λονδίνου του 1953, που έδωσε αυτή τη λύση και υποτίθεται ότι αυτή ήταν η βάση του θαύματος της γερμανικής οικονομίας δεκαετία του 60 και του 70. Γιατί ήταν καλό για τη Γερμανία το 1953 αυτό που λέμε εμείς και είναι καλό για την Ελλάδα αυτό το πακέτο που πήρε η Γερμανία το 18, όπου έπρεπε να ξεπληρώνουν όλο το χρέος που οδήγησε και στον υπερπληθωρισμό αλλά και στη μεγάλη ανεργία της Γερμανίας, που δημιούργησαν, για να μην ξεχνόμαστε, και πόλεμο και φασισμό. Άρα αυτό δεν έπρεπε να ήταν η βάση της διαπραγμάτευσής μας.
για μια άλλη Ευρώπη. Αυτό δεν έπρεπε να βρούμε συμμάχους με τους Ισπανούς και τους Ιταλούς και να τους πούμε αυτό είναι το μέλλον σας. Το μέλλον που βλέπετε στην Ελλάδα είναι το δικό σας το μέλλον. Και δεύτερον, δεν θα έπρεπε να διαπραγματευτούμε με άλλο παραγωγικό μοντέλο. Να δούμε ξανά τι σημαίνει παραγωγή. Να δούμε ξανά ποιες είναι τα κοινωνικά συμβόλαια που έχουν σπάσει και είναι μέρος της λύσης. Για τους φτωχούς, για τους άρρωστους. Αυτό δεν κάνει μια οικονομία, μια κοινωνία που δημοκρατικά αποφασίζει πώς θα ξεφύγει από την κρίση. Ποιες είναι οι προτεραιότητες. Γιατί δεν είναι προτεραιότητες η ανακούφιση των φτωχών, η ανακούφιση αυτών που δεν έχουν πρόσβαση στο φάρμακο, η ανακούφιση αυτών που δεν μπορούν να πληρώσουν το χρέος, είτε είναι προς την εφορία, είτε είναι προς τις τράπεζες. Πάμε τώρα. Αφού έχω ελπίζω, σας έχω κάνει να προβληματιστείτε για το πρώτο success story της ανάπτυξης και πόσο δύσκολο είναι με αυτή την αρχιτεκτονική και με αυτή τη στρατηγική, πάμε τώρα στο success story των δημοσιονομικών. Αρχίζω πρώτα με το κοινωνικό κόστος, με την ανεργία, που επέρυσι είχατε προβλέψει ότι θα είναι 22,8%, θυμάστε κύριε Σταϊκούρα τη συζήτηση για τις ελαστικότητες, και τώρα φέτος πάλι λέτε ότι θα πέσει 1% με 0,6% ανάπτυξη, ενώ με ύφεση 4% το 2013 η ανεργία αυξήθηκε 2,7%. Μπορεί να τις υποστηρίξετε αυτές τις ελαστικότητες? Βγαίνουν από κάποιο μοντέλο? Μπορώ και εγώ να το κοιτάξω? Γιατί για το θέμα της ανεργίας βάζετε οτιδήποτε αριθμό? Από πού βγαίνουν αυτά? Σας το είπα πέρυσι, το επαναλαμβάνετε τώρα. Κανένας οικονομολόγος δεν μπορεί να υποστηρίξει γιατί αλλάζουν ελαστικότητες για επειδή μας βολεύει. Αλλά να είναι μόνο η ανεργία. Το ξέρετε ότι με μέτρα 11 δις που πήρατε είχαμε καλετέρευση 3,6 δις ευρώ για να υπάρχει, αν υπάρξει αυτό το πλεόνασμα. Δηλαδή για κάθε 3 ευρώ υπερκοπές ή αύξηση δαπανών έχουμε 1 ευρώ κέρδος στα δημοσιονομικά. Είναι λόγος αυτός που εσείς μπορείτε να το υποστηρίξετε, να βγείτε στους δικούς σας ψηφοφόρους και να πείτε μπράβο χαλάλη, για κάθε 3 ευρώ που εσείς υποφέρατε, εμείς κερδίσαμε 1 ευρώ στο δημοσιονομικά. Και το κοινωνικό μοντέλο που σας είπα πέρυσι, που σας είπα εδώ μέσα στο προϋπολογισμό, έχει συγκεκριμένο κοινωνικό μοντέλο. Δεν συνεχίζεται αυτό? Έχετε διαβάσει τα στοιχεία της Ελστάτ για τη φτώχεια? Είτε είναι το ποσοστό φτώχειας, είτε είναι το δείκτης σοβαρής υλικής αποστέρησης, ή το δείκτης Gini που δείχνει πώς έχουν αυξηθεί η ανισότητα. Γιατί η ανισότητα δεν είναι μόνο ότι φτωχοί πάνε χειρότερα. Το 2010 το εισόδημα του πλουσιότερου 10% του πληθυσμού ήταν 10 φορές υψηλότερο από το εισόδημα του φτωχότερου 10% του πληθυσμού. Το 2012 οι πλουσιότεροι είχαν 17,4 φορές υψηλότερο εισόδημα από τους φτωχότερους. Αυτό από τους φτωχότερους. Το εθνικός στόχος δεν φαίνεται και τόσο εθνικός με αυτά τα στοιχεία. Δεν είναι εθνικός στόχος όταν είναι τα βάρη έτσι που αυξάνεται η ανισότητα με αυτούς τους όρους. Και συνεχίζεται αυτό το μοντέλο. Με τις περικοπές που έχετε ανακοινώσει το 3 δις, το 80% έρχονται από 3 υπουργεία. Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από το Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Παιδείας. Με άλλα λόγια, τα υπολείμματα του κοινωνικού κράτους θυσιάζονται στο βωμό της δημοσιονομικής προσαρμογής. Και τι έγινε με την υπόσχεση του κυρίου Πρωθυπουργού ότι θα μοιράσουμε ό,τι κάνουμε παραπάνω από το στόχο? Δηλαδή μιλάμε για 568 εκατομμύρια φέτος και αν πιάσουμε το στόχο του χρόνου για 143 εκατομμύρια. Αυτό θα διορθώσει τις κοινωνικές ανισότητες που έχουν συσσωρεύσει τα τελευταία 5 χρόνια, τα 143 εκατομμύρια του χρόνου? Ή πραγματικά πιστεύω ότι θα έχουμε πρωτογενές πλεόνεσμα 9 δις το 2016 για να έχουμε κάτι και με συγχρόνως με 3% ανάπτυξη για να μοιράσουμε το 2016. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι η αρχή της σοφίας σε μια κρίση είναι να βάλεις τέρμα στην ύφεση, να βάλεις τέρμα σε μια κατάσταση που ο κόσμος θεωρεί ότι και του χρόνου θα είναι τα πράγματα χειρότερα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751, γι' αυτό πρέπει να έχουμε συνολική ρύθμιση των οφειλών των υποχρεωμένων νοικοκυριών, ιδιαίτερα των φτωχών, ανεξάρτητα που χρωστάνε, αν είναι στις τράπεζες, αν είναι στη φορολογία. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια εγγυημένη πρόσβαση όλων των πολιτών στα κοινωνικά αγαθά
πρώτης ανάγκης. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει εγγυημένη πρόσβαση των πολιτών στη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν είναι και μόνο θέμα δικαιοσύνης. Είναι και θέμα βιωσιμότητας των δημοσιονομικών. Γιατί μιλήσαμε από τη μεριά των δαπανών, αλλά και από τη μεριά των εσόδων έχουμε κάτι που είναι προφανές ότι πια δεν είναι βιώσιμο. Γιατί διατηρείται η υπερβολική φορολόγηση των μισθωτών και των συνταξιούχων, έχουμε τους απασχολούμενους να πληρώνουν φόρο 26% από το πρώτο ευρώ χωρίς αφορολόγητο, και αυτό ισχύει και για τους αγρότες, που και αυτοί δεν θα έχουν αφορολόγητο. Έχουμε την ακίνητη περιουσία, ο φόρος στην ακίνητη περιουσία να αυξάνεται και να είναι το 1/3 από ότι το σύνολο του φόρου εισοδήματος όλων των κατηγοριών. Δηλαδή, στη συζήτηση μεταξύ κυρία Μπακογιάννη και του κύριου Στουρνάρα, αν υπάρχει υπερφορολόγηση ή όχι, εξατάται. Ο μέσος όρος, έχει δίκιο ο Γιάννης ο Στουρνάρας, δεν είναι πολύ μεγάλος, αλλά ξέρουμε από στατιστική και από όλα ότι ο μέσος όρος κρύβει πολλά πράγματα όταν υπάρχουν άκρα. Άρα πρέπει να πας στο μέσο. Και άμα πάρεις στους 100 Έλληνες και πάρεις το 50, δηλαδή το μέσο Έλληνα, είναι πολύ μεγάλη η φορολόγηση. Είναι αυτό ο τρόπος, είναι αυτός βιώσιμος τρόπος, ή πρέπει να δούμε μια διαφορετική φορολογική πολιτική όπου φορολογούμε όλο τον πλούτο, κινητό και ακίνητο πλούτο, με μεγάλο αφορολόγητο για να πληρώσουν επιτέλους οι πλούσιοι και να έχουμε μια απάντηση στη φοροδιαφυγή που δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Ούτε το Δουνουτού σας πιστεύει, ούτε εμείς σας πιστεύουμε ότι έχονται αυτή τη δυνατότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα για τη βιωσιμότητα τώρα των δημοσιονομικών σας. Για πόσοι δημόσιες επενδύσεις είναι πάντα το αμορτισέρ. Και όταν δεν σας βγαίνει, γιατί δεν είναι βιώσιμο το μοντέλο, πάντα είναι οι επενδύσεις. Κοιτάξτε το πινακάκι που είναι στο βιβλίο που σας μοιράστηκε, για πώς κάθε χρόνο είναι κάτω από το στόχο. Θυμάστε, κύριε Στακούρα, και πέρυσι τέτοια εποχή μου σας είπατε 6,8 θα τελειώσει οι δημόσιες επιχειρήσεις και ήταν 6,1, και μας λέγατε δεν έχει δίκιο ο κύριος Τσακαλώδος, αποκλείεται. Θα το θυμάστε, γιατί είσαστε έντιμος άνθρωπος. Και τι γίνεται με αυτή τη στρατηγική της βιωσιμότητας των δημοσίων και της ανάπτυξης? Δεν είναι αλήθεια ότι οι επενδύσεις στο σύνολο της οικονομίας μειώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2013 κατά 11% σε σχέση με το πέρυσι? Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι συνολικά από το δεύτερο τρίμηνο του 2010 μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2013 οι επενδύσεις σε σταθερές τιμές μειώθηκαν κατά 43%. Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε πριν από 2-3 εβδομάδες στη Γερμανία ότι το βασικό κριτήριο που συμφωνούν όλες οι οικονομικές σχολές, έχω εδώ πέρα αυτό που είπατε, είναι ότι η αρχή για να φύγουμε από την κρίση είναι το πλεόνασμα. Εκτός ότι δεν το λένε αυτό όλες οι οικονομικές σχολές, δεν το λένε μόνο οι οικονομολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν το λέει ο Κρούγμαν, δεν το λέει ο Στίγκλιτς, δεν το λέει καν ο Μπεν Μπερνάνκι, που δεν είναι και του ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλάβετε. Ίσα-ίσα, διαβάστε τα βιβλία του Μπεν Μπερνάνκι για την κρίση του 30, λέει ακριβώς το αντίθετο. Γιατί το πλεόνασμα δεν είναι ούτε αναγκαίος όρος, ούτε επαρκής όρος για να φύγουμε από αυτή την κρίση. Δεν είναι αναγκαίος όρος, γιατί είναι αποτέλεσμα της καλής αναπτυξιακής πολιτικής να έχεις πλεόνασμα και όχι το αντίθετο. Και δεν είναι επαρκής όρος, γιατί ξέρουμε ιστορικά ότι είναι εντελώς συμβατό να έχεις πλεόνασμα και να έχεις μια στασιμότητα στην οικονομία. Μεγάλη ανεργία και την παραγωγή στο πουθενά. Αυτό το ξέρουμε, και άρα δεν είναι ούτε αναγκαίος ούτε επαρκής. Να έχουμε μια στρατηγική, να δούμε πώς μπορείς να έχεις μια οικονομία και τα πλεονάσματα θα έρθουν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει κάτι που είναι τόσο απλό. Πρέπει να συμφωνήσει όλη η κοινωνία ότι ειδικά για τους φτωχότερους πρέπει να ξέρουν με σιγουριά ότι τα πράγματα δεν θα χειροτερέψουν. Γι' αυτό μιλάμε για την κοινωνική ανακούφιση. Πρέπει να ξέρει ότι θα υπάρχουν τα πρώτα 5 βήματα
για μια ανάπτυξη που σέβεται τον πολίτη, για μια ανάπτυξη που θα βασιστεί σε νέους φορείς, που θα είναι πλουραλιστική στο πώς αντιμετωπίζει το παραγωγικό πρόβλημα. Θα πρέπει να έχει μια κυβέρνηση που θα διαπραγματευτεί και να υπάρχει χώρος για κοινωνικούς και παραγωγικούς πειραματισμούς και θα πρέπει να υπάρχει χώρος για μια διαφορετική πολιτική. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω με αυτή τη σκέψη. Έχω πει πολλές φορές από αυτό το βήμα ότι υπάρχει ένας κινησμός στη συζήτηση μεταξύ μας. Γιατί πολλοί και πολλές από εσάς υποστηρίζουν αυτό που υποστηρίζουν, γιατί στην ουσία είσαστε υπέρ της μείωσης των μισθών, υπέρ της μείωσης των συντάξεων, υπέρ της συρρήκνωσης του κοινωνικού κράτους. Αυτό λέει η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία σας. Οπότε όλα αυτά τα λάθη που αναλύω και λέω δεν έχουν καμία σημασία. Γιατί αυτό ήταν το μοντέλο που υποστηρίξατε. Για σας ισχύει ότι, το ρητό ότι δεν πρέπει να αφήσουμε καμιά κρίση να πάει χαμένη. Αλλά δεν πιστεύω ότι όλοι είναι κοινικοί. Πιστεύω ότι και στη συμπολίτευση υπάρχουν άνθρωποι που μπήκανε σε αυτό το τρυπάκι της ύφεσης, της παγίδας χρέους, χωρίς να ξέρουν τα οικονομικά αυτή της παγίδας χρέους. Πιστεύω ότι είναι πολλοί από εσάς και πολλές από εσάς που στην πραγματικότητα καταλαβαίνετε χωρίς κινησμό ότι αυτό που έγινε ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Ότι δεν έπρεπε να συνεχίσουμε σε αυτό το λάθος. Και σας καλώ για ένα πράγμα. Ότι όταν είμαστε στον πάτος του λάκκου, δεν έχει λογική να πείτε «Μα τι άλλο θα κάνουμε». Δεν πρέπει να συνεχίζετε να σκάβετε στην ίδια κατεύθυνση. Ας δημιουργηθεί μια συζήτηση ποια είναι άλλη κατεύθυνση και αυτό να το συζητήσουμε, αλλά το να συνεχίζετε μήνα με μήνα, χρόνο με χρόνο, μνημόνιο με μνημόνιο, διαπραγμάτευση με διαπραγμάτευση, να σκάβετε στο ίδιο λάκκο που κανείς πια δεν πιστεύει ότι θα βγούμε από αυτή την κρίση, νομίζω εκεί πάτε με τους κοινικούς και δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίζετε να το κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ.